Πάμε στη δεύτερη πολιτική συζήτηση. Καλησπέριζω στο στούντιο 2 του Κόντρα τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Μελιγκόνη. Θα ήθελα καταρχάς να ξεκινήσουμε με το σχόλιο σας. Αν σας κάλυψε η ανακοίνωση από το γραφείο τύπου της Βουλής ότι παγώνει μέχρι νεοτέρας ή τουλάχιστον μέχρι τη δημοσίευση της ετιμιγορίας στη δίκη της Χρυσής Αυγής ο διορισμός Ζαρούλια. Κοιτάξτε, η κατακραυγή όχι μόνο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά από την κοινωνία και από τα κοινωνικά δίκτυα για τον διορισμό ως μετακλητής τη συζύγου του κυρίου Μιχαλολιάκου, δηλαδή μιας νεοναζί συζύγου του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, 5 μέρες πριν από την ιστορική, εκτιμώ, απόφαση στη δίκη της Χρυσής Αυγής, όπου κατηγορούνται 68 στελέχη της για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομίζω ότι ανάγκασε την ηγεσία της κυβέρνησης να παγώσει την απόφαση. Δεν αρκεί όμως αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει με τη συνδρομή όλων των κομμάτων του κοινοβουλευτικού τόξου η αλλαγή του κανονισμού της Βουλής που υπάρχει εδώ και χρόνια και επίσης να δοθεί ένα αποφασιστικό σήμα ότι δεν χωρά σε καμία έννοια νομιμότητας η είσοδος για να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον νεοναζί στους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας, όπως είναι το Κοινοβούλιο. Είναι αντιφατικό και αδιανόητο η ελληνική πολιτεία να έχει διακόψει και πολύ σωστά τη χρηματοδότηση από τα χρήματα των φορολογουμένων μιας εγκληματικής οργάνωσης, της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής, και την ίδια ώρα να ισχύουν και να διατηρούνται άλλα προνόμια. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το βήμα έγινε γιατί υπήρξε έντονη, ραγδαία και εντυπωσιακή αντίδραση της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινής γνώμης που ανάγκασε και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητήσει από τον κύριο Τασούλα να παγώσει την απόφαση και να προαναγγείλει την ακύρωσή της. Τώρα, για να περάσουμε λίγο και στην μεγάλη ευρωπαϊκή εικόνα, θα ήθελα την αποτίμηση της Συνόδου Κορυφής, με δεδομένο ότι εντάξει, μπορεί να μην υπάρχει λέξη κυρώσεις, αλλά όπως είπε πριν και ο κύριος Καραγκούνης, αναφέρονται στο κείμενο συμπερασμάτων τα 2 άρθρα τα οποία παραπέμπουν στις κυρώσεις. Και εν πάση περιπτώσει, είναι να ξεκινήσει και μια διαδικασία διερευνητικών επαφών. Δεν ξέρω πόσο κολλάνε οι κυρώσεις με το ότι ξεκινάει ο ελληνοτουρκικός διάλογος. Κύριε Μελιγκόνη, η κυβέρνηση υποσχόταν κυρώσεις που θα δαγκώνουν δια του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Πέτσα, ο οποίος είναι η φωνή του Μητσοτάκη, δεν τα λέει από μόνος του. Αντί γι' αυτό έχουμε ένα κείμενο που δεν έχει καν τη λέξη κυρώσεις, την ώρα που η ίδια σύνοδος επέβαλε κυρώσεις στη Λευκορωσία και που παραπέμπει απλώς στα άρθρα που εξηγούν πώς λαμβάνονται οι κυρώσεις. Αλλά πριν ένα μήνα μας διαβεβαίωναν οι κυβερνητικοί παράγοντες ότι ο κύριος Μπορέλ παρουσίασε στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών μια λίστα με συγκεκριμένες κυρώσεις κατά προσώπων, κατά εταιριών κτλ. Κτλ. Η οποία θα ενεργοποιεί το στη Σύνοδο Κορυφής. Αυτό δεν έγινε. Και αυτό οδήγησε και στην τουρκική αντίδραση, η οποία δεν ήταν καθόλου επιθετική και καθόλου αρνητική προς την ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής. Κατά βάση το θεωρεί θετικό και κάνει και ορισμένα σχόλια ότι σε κάποια πράγματα θα το ήθελε και λίγο καλύτερο για τα δικά του συμφέροντα. Η ουσία του θέματος. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Κυρώσεις για τη Λευκορωσία και για την Τουρκία, ένα μεγάλο καρότο, και ένα μαστίγιο που δυσκολεύεσαι να το βρεις, γιατί δεν υπάρχει τόσο έντονο. Και εδώ η ανησυχία μου είναι ότι αν δεν υπάρχουν ενεργές στο τραπέζι κυρώσεις με έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό, έλα στο διάλογο, τον οποίο χαιρετίζουμε και εμείς τον θέλουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχε ως γραμμή και με κυβέρνηση Τσίπρα τον διάλογο, τις διερευνητικές με βάση το διεθνές δίκαιο για συμφωνία ή αν δεν τα βρούμε για χάγη. Αλλά πολύ φοβούμε ότι όσο ο Ερντογάν δεν βλέπει την Τουρκία, την Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασισμένη
να ενεργοποιήσει τις κυρώσεις αν συνεχίσει τις επιθετικές και μονομερείς ενέργειες, ναι, τότε πολύ φοβάμαι ότι θα ξανακάνει τα ίδια. Και δυστυχώς εδώ, και δεν μου αρέσει να βλέπουμε τα πράγματα με τα κομματικά χρωματιστά γυαλιά της σκοπιμότητας, εδώ πέρασε της Μέρκελ, να το πω έτσι απλά. Ναι. Και τα γερμανικά συμφέροντα, mm-hmm, στο θέμα των ευρωτουρκικών σχέσεων είναι διαφορετικά από τα ελληνικά συμφέροντα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με εντολή Μητσοτάκη έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη, κυρώσεις που θα δαγκώνουν, και δεν υπάρχει καν η λέξη κυρώσεις. Από εκεί και πέρα, εγώ φοβούμαι ότι όπως μας λέγανε τον Ιούνιο, περιμένετε το Σεπτέμβριο, τώρα μας λένε περιμένετε το Δεκέμβριο, ναι, δεν υπάρχει στους ηγετικούς κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια αλληλεγγύη στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπως θα την θέλαμε η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων, γιατί εκεί, στο ζύγι διεθνές δίκαιο, αλληλεγγύη, διάλογος για ειρηνικές λύσεις ή κοινικά συμφέροντα, εμπόριο όπλων, συμβόλαια, δουλειές, business, ζυγίζει περισσότερο το δεύτερο για κάποιους παρά το πρώτο. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ναι, νομίζω ότι δεν ωφελεί το να έρχονται οι πρωθυπουργοί και να δηλώνουν, όπως έκανε ο κ. Μητσοτάκης, πολύ ικανοποιημένος. Γιατί αν συγκρίνει κανείς και τα πέντε σημεία που η ίδια κυβέρνηση έδινε, ναι, ότι επιδιώκει να μπουν στο κοινό ανακοινωθέν, με συγχωρείτε, κανένα από αυτά δεν το βρίσκει κανείς στο κοινό ανακοινωθέν. Θα έλεγα λοιπόν, ναι, ότι αυτή τη στιγμή ξεκινά ένας διάλογος με τη μορφή των διερευνητικών επαφών, ο οποίος ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ένα πακέτο κυρώσεων στο τραπέζι ομιγέννητο, κινδυνεύει να βραχικυκλωθεί, ναι, με επάνωδο του Ερντογάν, mm-hmm, σε ένα μονοπάτι μονομερών παράνομων κινήσεων και προκλήσεων. Και αυτό θα έπρεπε να μας ανησυχεί. Τώρα, αν είχαμε, κύριε Αντιπρόεδρε, σε ένα διπλανό παράθυρο ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή κάποιον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, θα σας αντέτεινε ότι είναι και η Κύπρος, είναι και ο πρόεδρος Αναστασιάδης που δηλώνει ικανοποιημένος. Αν είναι τόσο χάλια η απόφαση της Συνόδου Κορυφής, στην Κύπρο που αυτή τη στιγμή υπάρχουν ερευνητικά πλοία τουρκικά, από εμάς τουλάχιστον έφυγε το Roots Race. Στην Κύπρο είναι ενεργή η παρουσία της Τουρκίας και η προκλητικότητά της. Γιατί η Κύπρος λέει ναι, ή ας πούμε όταν το ίδιο το κείμενο των συμπερασμάτων αναφέρει ότι οι διερευνητικές αφορούν μόνο στην Υφαλοκρηπίδα και στην ΑΟΣ, δηλαδή την ελληνική κόκκινη γραμμή. Αυτό δεν είναι ένα κέρδος? Ή πώς έγινε της Γερμανίας όταν απορρίφθηκαν δύο προσχέδια? Να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί θέσατε, ναι, πολλά εύστοχα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, το κοινό ανακοινωθέν έχει σαφή αναφορά καταδικαστική για την Τουρκία, ναι, σε ό,τι αφορά τις μονομερείς παράνομες παρεμβάσεις της στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Δεν έχει αντίστοιχη ρητή και σκληρή διατύπωση για την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ναι. Δεύτερον, το κείμενο της Συνόδου του Ιουνίου του 19, που το πέτυχαν ο Τσίπρας με τον Αναστασιάδη μαζί, δεν είχε απλώς τη λέξη κυρώσεις μέσα. Είχε και μια λίστα πρώτων κυρώσεων κατά προσώπων που ενεργούν παράνομα εκ μέρους της Τουρκίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Ενώ τώρα αυτό δεν υπάρχει. Και τρίτον, mm-hmm, για το προσχέδιο, σας το λέω και με την εμπειρία μου στο Ευρωκοινοβούλιο, λόγω της θεσμικής μου ιδιότητας εκεί, είναι κλασικό κόλπο να εμφανίζεις κάτι, και το έκανε η γερμανική προεδρία χθες, πολύ χειρότερο στην αρχή ως προσχέδιο, για να πετύχεις αυτό που ήθελες εξ αρχής, mm-hmm, έρωντας το βέτο, την απειλή βέτο της Κύπρου, διότι στο θέμα αυτό δεν γνωρίζω αν η Ελλάδα συντάχθηκε πλήρως με την Κύπρο σε όλες τις φάσεις της εξέλιξης. Με δύο λόγια, το τελικό κείμενο, αν το συγκρίνει κανείς με το αρχικό προσχέδιο, ναι, θα πει ότι το αρχικό προσχέδιο ήταν πολύ χειρότερο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το τελικό κείμενο είναι ικανοποιητικό. Και δεν είναι ικανοποιητικό, mm-hmm, γιατί πάρα πολύ απλά δεν έχει στο τραπέζι με σαφήνεια μία λίστα αυτοματοποιημένων κυρώσεων που να λέει στον Ερντογάν έλα στο διάλογο και έχεις και να κερδίσεις
αν είσαι εντάξει, αλλά αν ξαναρχίσεις τα ίδια, τότε θα ενεργοποιηθεί αυτή η λίστα κυρώσεων. Αντί γι' αυτό, παραπέμπει σε κάποια άρθρα που λένε πώς αποφασίζονται οι κυρώσεις. Δηλαδή, ζήσε μάιμουνα, φας τρεφίλι. Κύριε Αντιπρόεδρε, να κλείσουμε και με μια ερώτηση που αφορά στην ιδιότητά σας ως επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αναρωτιέμαι εάν είναι πολιτικά και ηθικά, να το βάλω έτσι ασυμβίβαστο ή όχι, το να υπάρχει ένας ευρωβουλευτής με καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή. Και εάν τέλος πάντων αυτό το πράγμα έχει συζητηθεί, είναι εντυπωσιακό ότι δεν το έχει σχολιάσει και κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ ποτέ. Κοιτάξτε, δεν θα αναφέρομαι ήθελα. Αναφέρομαι στον κύριο Γεωργούλη προφανώς. Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι μια δραστηριότητα που δεν αφορά στην πολιτική και δεν θα ήθελα να κάνω αυτή τη στιγμή ένα δημόσιο σχόλιο. Εγώ ως επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ενδιαφέρομαι με το να δουλεύουμε όλοι συλλογικά και να προωθούμε τους στόχους και τους σκοπούς. Απουσίες τα κρατάτε όμως ή όχι? Προφανώς όλοι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο δραστήριοι μπορούν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν υπάρχει επαγγελματικό ασυμβίβαστο. Και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όλοι μας κρινόμαστε, όλοι και όλες, γιατί πρόκειται και για άνδρες και για γυναίκες. Και στο θέμα αυτό οι πολίτες έχουν τον τελικό λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδημούλη. Κι εγώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.